Έλληνες, η ώρα ήλθε. Ελευθερία ή θάνατος. Καλησπέρα. Ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς «Ελλάς η μεγάλη ιδέα» Motto Empire ξεκινάει. Βρισκόμαστε στο 1827, ενώ στα ταμεία μας έχουμε 19.535 χρήματα. Έχουμε απεργία στη Βουλγαρία. Η αποστολή στεύτηκε με επιτυχία. Έχουμε εδώ τον πράκτορά μας τον Χαράλαπο. Ο οποίος μας δίνει πληροφορίες σχετικά με την πόλη της Άγκυρας. Και πάμε να συνεχίσουμε. Θα επιτεθούμε στην πρωτεύουσα των Οθωμανών. Έχουν αρκετή φρουρά και υπάρχει ένα στράτευμα πιο έξω. Θα τους ζητήσουμε να παραδοθούν. Δεν το δέχονται, οπότε πάμε αυτόματη επίλυση και νίκη. Είχαμε αρκετά πιο ισχυρό στρατό από αυτούς. Και έχει περάσει η πόλη σε εμάς. Θα κάνουμε repair τα κτίρια. Waiting for your orders. Waiting further orders. More orders. Και θα φέρουμε και λίγο στρατό ακόμη από την Κωνσταντινούπολη. Ας κάνουμε repair και τις μονάδες στην Άγκυρα. Ωραία, έχει γκριζάρει η περιοχή εδώ της Τουρκίας. Προβλήματα έχουμε στη Βουλγαρία και στην περιοχή της Κωνσταντινούπολης. Ρουμελία. Σε ένα γύρο θα γίνει και το καινούριο πλοίο, οπότε στον επόμενο γύρο θα επιτεθούμε αυτή την δύναμη των Οθωμανών στο Αιγαίο. Και από ό,τι βλέπω έχουν και μεγάλο στόλο εδώ στα παράλια της Μικράς Ασίας. Θα πρέπει να στείλουμε μία δύναμη για να τους βγάλουμε έξω. Ωραία, έχουμε κάνει ακόμα ένα πλοίο εδώ στη Βουλγαρία. Θα κάνουμε μια αναβάθμιση υφαντήριο, το οποίο μας δίνει συν 675 πλούτο στην περιοχή και συν 10 αναγύρω πλούτο επίσης, καθώς ενεργοποιεί και κάποιες τεχνολογίες στο παιχνίδι.
ας το κάνουμε. Και θα καταστρέψουμε και κάποιες μονάδες εδώ. Και θα κάνουμε χωροφύλακες, δύο μονάδες. Στη Μολδαβία επίσης δεν έχουμε πυροβολικό. Οπότε θα κάνουμε και ένα κανόνι εδώ. Και ένα θέατρο το οποίο μας δίνει συν 4 ευτυχισμένους στη χαμηλή κλάση και συν 1 στην πιο υψηλότερη. Κοστίζει 2.000. Και ας κάνουμε και τακτικό στρατό. Δύο μονάδες. Το οποίο έχει 120 άνδρες, εμβέλεια στο 110, ακρίβεια είναι στο 45, δεξιότητα επαναγεννήματος στο 45 και πυρομαχικά στο 20, καθώς επίσης και άλλα χαρακτηριστικά όπως ηθικό κλπ. Είναι από τις καλύτερες μονάδες του ελληνικού στρατού. Οι υπουργοί μας εδώ δεν νομίζω να χρειάζεται κάποια αλλαγή προς το παρόν. Και πάμε επόμενο γύρο. Στρατιωτική συμμαχία ζητάει η Γαλλία. Θα τους κάνουμε μια αντιπροσφορά. Έχουν αρκετούς εχθρούς βλέπω εδώ. Για να δούμε αν θα δεχτούν. Δεν δέχονται. Θέλω να σταθεροποιηθούμε πρώτα και να αποδυναμώσουμε αρκετά τους Οθωμανούς και μετά να προχωρήσουμε σε συμμαχία, διότι θα μας φέρουν σε πόλεμο και με άλλα έθνια αυτοκρατορίες. Κάποιες ζημιές έχει κάνει ο εναπομείνοντας Οθωμανικός στρατός. Ωραία, στη Ρουμελία έχουμε κάνει το συγκεκριμένο κτίριο. Απεργία στη Βουλγαρία. Απεργία στη Ρουμελία. Και στην Ανατολία.
την οποία πρόσφατα πήραμε. Υπάρχουν οι δυνάμεις για να τους αντιμετωπίσουμε. Και για να βγάλουμε έξω και το στόλο των Οθωμάνων. Α, έχει και από εδώ βλέπω. Και σε αυτό το λιμάνι. Lord. Prepare for war. Sir. Ένα καινούριο έθνος, Πολωνία-Λιθουανία. Οι μονάδες τις οποίες βγάλαμε. Και εδώ έχει κάνει τη ζημιά ο Οθωμανικός στρατός. Θα το κάνουμε επισκευή. Ευτυχώς είναι μικρή η ζημιά. Και πάμε να κάνουμε και μία δολοφονία. Μάλιστα, δεν πέτυχε, δεν πειράζει. Ωραία, πάμε να τους αντιμετωπίσουμε. Τα ποσοστά είναι υπέρ μας. Glorious victory. Νίκη. Onward. Anything more? Ready and awaiting orders. Men, forward. Any further orders? Troops. Your Majesty. Forward. Attack. Και πάμε και για το την επόμενη μονάδα των Τούρκων. Ένα κανόνι βλέπω εδώ. Εύκολη υπόθεση. Και έχουμε και ακόμα ένα κολέγιο. Για να δούμε λίγο τις τεχνολογίες. Δύο βασικά. Μάλιστα. Ένα είναι εδώ. Ωραία. Θα πάρουμε αυτό με τις αγελάδες σε 17 γύρους. Και θα βάλουμε και μία στρατιωτική τεχνολογία στο πανεπιστήμιο, το κολέγιο μάλλον της Κεσάριας, για σχηματισμό.
Κάναμε και το κανόνι στη Μολδαβία. Να δούμε αν μπορέσουμε να κάνουμε αναβάθμιση κάποιες μονάδες. Γιατί αυτή πιστεύω εδώ οι εθνοφυλάκες είναι αρκετά πιο αδύναμοι. Και να κάνουμε δύο μονάδες χωροφύλακες. Ναι, έχουν μικρότερη ακρίβεια εδώ βλέπω. Και δεξιότητα επαναγέμισης, οι χωροφυλάκες έχουν περισσότερη. Αλλά υπερτερούν οι εθνοφυλάκες στο ηθικό βλέπω εδώ, τέλος πάντων. Θα κάνουμε το ίδιο και στην Σερβία, στο Βελιγράδι. Και εδώ υπάρχει ένα στόλος των Οθωμανών, τον οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Βγήκε και το καινούριο μας πλοίο. Και πάμε να κάνουμε και την πρώτη μας ναυμαχία. Το ποσοστό είναι λίγο υπέρ μας, θα την κάνουμε όμως τη μάχη. Και ξεκινάμε τη μάχη. Στις ναυμαχίες δεν είμαι και τόσο καλός. Για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Θεωρώ ότι έχουμε καλύτερο στόλο από τους Οθωμανούς. Πάμε να δούμε την αυμαχία. Υπερτερούμε, θεωρώ. Πάρα πολύ καλή κατάσταση ο στόλος μας.
δούμε και τα πλοία των Τούρκων. Νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο. Ήδη καταστράφηκε η ναυαρχίδα των Οθωμανών. Ο ναύαρχος των εχθρών σκοτώθηκε. Και εδώ μια έκρηξη. Και έχει μείνει ένα ακόμα πλοίο. Το οποίο είναι πολύ μικρό, δεν νομίζω να αποτελεί κίνδυνο. Για να πάμε λίγο στο γρήγορο. Το πιο πιθανό είναι να εγκαταλείψει. Αλλά το έχουμε στο χέρι μας. Έχει χάσει το ηθικό του ήδη. Θα το καταδιώξουμε. Και νίκη. Δεν θα θέλαμε να κρατήσουμε κάποιο πλοίο. Όχι. Και βυθίσαμε το Οθωμανικό στόλο. Θα κατευθυνθούμε πάλι προς τη βάση μας, το λιμάνι της Πύλου, και θα κάνουμε repair τα πλοία μας. Και πάμε επόμενο γύρο. Στρατιωτική συμμαχία ζητάει η Ρωσία και απαιτούν να πληρώσουμε και 7.500 χιλιάρικα και μας δίνουν και μια τεχνολογία. Όχι, δεν θα δεχτούμε, δεν μου αρέσει καθόλου η προσφορά τους.
Επίσης και η Σουηδία μαζεύουν και 430, είναι πάρα πολύ λίγα τα χρήματα. Θα τους κάνω μια αντιπροσφορά. Πέντε χιλιάρικα. Όχι, μας δίνουν τα ίδια χρήματα και στρατιωτική πρόσβαση για 5 γύρους. Δεν θα δεχτούμε. Έχει βγει κάποιος επαναστατικός στρατός στη Βουλγαρία. Απεργία στην Ανατολία. Για να δούμε λίγο την Ανατολία. Ναι, είναι σε... έχει γκριζάρι. Ναι, τους έχουμε εξαιρέσει από τους φόρους, αλλά πάλι είναι πολύ δύσκολο. Και πάμε να αντιμετωπίσουμε τους Βούλγαρους. Δεν νομίζω να έχουν κάποια ελπίδα, ο στρατός μας είναι πλήρες. Make ready. Mark. Και πάμε να τους αποτελειώσουμε. Victory. Νίκη. You ask too much. Impossible, sir. Θα κάνουμε repair τα στρατεύματά μας. Α, και εδώ έχουν κάνει αρκετή μεγάλη ζημιά, βλέπω, 2952. Θα το επισκευάσουμε και αυτό. Ένα έθνος καταστράφηκε, η Τσερόκη. Είναι στην Αμερική αυτό, η Ινδιάνη. Και εδώ κάνει πειρατεία ο στόλος των Οθωμανών, θα τους καταδιώξουμε. Easy prize money. The sea is ours. Πολύ ωραία. Where to, Captain? Και πάμε να γυρίσουμε στη βάση μας. Weigh anchor. Waiting further orders. Θα ενώσουμε το στόλο μας, θα φέρουμε και orders received and understood. Από τη Βουλγαρία το καράβι. Για να δούμε αν μπορέσουμε να κάνουμε και κάποια άλλα πλοία. Ωραία, ας κάνουμε ένα τέτοιο. Να αυξήσουμε λίγο το στόλο μας. Και θα φέρουμε τον κατάσκοπό μας πιο ανατολικά. Η επόμενη κίνησή μας θα είναι εδώ στην Αρμενία.
Και μετά θα κατέβουμε νοτιότερα στην Δαμασκό στη Συρία, την οποία την έχουν κάνει για πρωτεύουσά τους. Κατέχουν επίσης οι Οθωμανοί και την Ιερουσαλήμ στην Παλαιστίνη, καθώς επίσης το Κάιρο στην Αίγυπτο. Σίγουρα τους έχουμε δώσει ένα πολύ μεγάλο πλήγμα. Αυτό ήταν το επεισόδιο για σήμερα. Όλα τα υπόλοιπα θα γίνουν την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας.